Το τρίποντο το έριξε, ήξερε ότι υπήρχε διαφορά των 6 πόντων, γι' αυτό το έκανε. Πε μου λίγο, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Είπε ναι με την απάντησή του. Λοιπόν, Νίκο, δύσκολη στο τέλος νίκη. Τι πήγε λάθος εκεί στο τέλος και λίγο έλειψε να χαλάσετε όλο το μάτς. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να παίξουμε δυνατό παιχνίδι ουσιαστικά με μια από τις ομάδες που διεκδικούν την εξάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαμε τον break των Χριστουγέννων, είχαμε το ρεπό μας. Είχαμε τώρα δύο θεωρητικά εύκολα παιχνίδια. Στην Πάφο, εντάξει, δυσκολευτήκαμε λίγο. Το παραλίμνη ήταν εύκολο το παιχνίδι. Έχουμε και ένα καινούριο παίχτη, προσπαθεί να μπει στην ομάδα. Οπότε ήταν λογικό με μια ομάδα που είναι καλά δουλεμένη, έχει βλέψεις για να μπει στην εξάδα, να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα στο παιχνίδι και εκτός έδρας. Παίξαμε καλή άμυνα, αυτό δείχνει και το σκορ. Τους κρατήσαμε στους 62 πόντους στα προηγούμενα παιχνίδια, είχαν σκοράρει 90, νομίζω, μέσο όρο. Και το κλειδί ήταν εκεί. Μείναμε συγκεντρωμένοι στο τέλος, βάλαμε τις βολές μας στο τέλος, πήραμε τα rebound και βγάλαμε κάποιες άμυνες. Και αυτό ήταν το κλειδί για να κερδίσουμε. Ανεβήκατε στην πρώτη θέση, έχετε το ίδιο ρεκόρ με την Πετρολίνα ΑΕΚ. Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ ακολουθούν μία νίκη πιο πίσω. Πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα και τη συνέχεια? Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς και για όλες τις ομάδες εκείνη η πρώτη διάδα. Άρα, πώς τη βλέπεις συνέχεια μέχρι το τέλος της regular season? Εντάξει, φέτος είναι λίγο διαφορετικό το πρωτάθλημα γιατί έχουμε και τον τρίτο γύρο, όπου οι πρώτες 6 ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους. Και θεωρώ ότι μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα θα έχουμε ανακατατάξει συνέχεια. Δηλαδή, ο πρώτος θα πηγαίνει δεύτερος, ο δεύτερος τρίτος, ο τρίτος πρώτος. Είμαστε πολύ κοντά και στη βαθμολογία και σαν ποιότητα ομάδας έχει καλές ομάδες φέτος. Και θεωρώ ότι μέχρι το τέλος θα πάει έτσι. Αλλά δεν θεωρούμε ότι με την πρώτη θέση θα πάρουμε και το πρωτάθλημα, γιατί και αυτό είχε γίνει και πέρσι και πρόπερσι και πριν 3 χρόνια. Οπότε εμείς βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι, θέλουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται για να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας. Αλλά ξέρουμε ότι πολλά αλλάζουν. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε αλλαγές στη βαθμολογία.